Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην παρουσίαση της έκδοσης Risorgimento, μια ιστορία της Ιταλικής Εθνικής Ενοποίησης 1796-1861. Πρόκειται για τη σχολιασμένη μετάφραση στα ελληνικά ενός έργου του καθηγητή Αλμπέρτο Μάριο Μπάντι. Τη μετάφραση, αλλά και τα σχόλια και την εισαγωγή στην έκδοση αυτή των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης έχει κάνει ο αγαπητός συνάδελφος Δημήτρης Αρβανιτάκης, υπεύθυνος εκδόσεων στο Μουσείο Μπενάκη. Πρέπει να ομολογήσω ότι πολλές φορές κατά τα τελευταία χρόνια έχω αμφισβητήσει μέσα μου τη χρησιμότητα των μεταφράσεων επιστημονικών συγγραμμάτων. Για ποιο λόγο να επενδύεται τόσος κόπος για έργα που έχουν ένα όχι απαραίτητα περιορισμένο, όμως οπωσδήποτε συγκεκριμένο κοινό. Δεν αναφέρομαι σε βιβλία λογοτεχνίας ή γενικά εγχειρίδια, αλλά σε πονήματα εξειδικευμένα και δεδαλώδη ως προς την προσέγγιση τους, 2 και 3 φορές πιο επίπονα για τον μεταφραστή και τον επιμελητή. Ίσως όμως αποτελεί σύμπτωση και σύμπτωμα του επελάβνοντος γύρατος ότι έχω αναθεωρήσει αυτήν τη γνώμη τελευταία. Πρώτα απ' όλα, ακόμη και μια έκδοση είναι εξειδικευμένη, η πρόσβαση σε αυτή οφείλει να είναι ευρεία και μάλιστα για αναγνώστες τους οποίους η έκδοση μπορεί δυνάμει να αφορά και σε μεγάλο μάλιστα βαθμό. Στην περίπτωση αυτής της έκδοσης, για μια πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία της Ιταλίας, μιας χώρας κοντινής, οικίας και αγαπητής στο ελληνικό κοινό. Για τους αναγνώστες λοιπόν αυτούς, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο και συμπεριλαμβάνομαι σε αυτούς προσωπικά. Επιπλέον, αναγνωρίζω την αλαζονία της πρώτερης άποψής μου για τη μη ανάγκη μεταφράσεων. Ήταν μια αλαζονία που την έτρεφε αφενός η επιστημονική μου ενηλικίωση σε αγγλοσαξονικό περιβάλλον και αφετέρου η πολυγλωσία των συναδέλφων μου, όχι η δική μου, που μου επέτρεπε καταχρηστικά να προσεγγίζω την έρευνα σε γλώσσες που δεν μιλούσα μέσα από το δικό τους φίλτρο. Κάποτε όμως αυτό απλά δεν είναι αρκετό. Τέλος, θα ήθελα να θυμίσω απόψε τον κύριο παράγοντα που καθιστά σημαντικές τις μεταφράσεις επιστημονικών έργων, δηλαδή τον μεταφραστή. Και θα χρησιμοποιήσω μια μεταφορά από τον κόσμο της λογοτεχνίας, από το Combré του Marcel Proust. Εκεί ο αφηγητής περιγράφει πως η γιαγιά του, όταν ήθελε να του χαρίσει μια εικόνα από ένα τοπίο ή από ένα μνημείο, προτυπούσε αντί μιας απλής φωτογραφίας του τοπίου ή του μνημείου, ένα χαρακτικό, παρμένο από έναν πίνακα, που απέδιδε το συγκεκριμένο θέμα. Με τον τρόπο αυτό διαμεσολαβούσαν στη θέαση τόσο το μάτι και το χέρι του ζωγράφου, όσο και το μάτι και το χέρι του χαράκτη, και ίσως ακόμα καλύτερα και το μάτι του φωτογράφου. Όλα αυτά τα μάτια και τα χέρια προσέθεταν στην πρόσληψη του τοπίου ή του μνημείου. Η γιαγιά ήταν μάλλον μια ορκισμένη φαινομενολόγος. Εάν λοιπόν στη θέση του τοπίου ή του μνημείου, στο παράδειγμα της γιαγιάς, τοποθετήσουμε το έργο «Επιστήμης και λόγου», που είναι το βιβλίο του καθηγητή Μπάντι, και στη θέση του ζωγράφου ή του χαράκτη ή του φωτογράφου, το μεταφραστή, που συμβαίνει κατά ευτυχή σύμπτωση να είναι ο Δημήτρης Αρβανιτάκης, κατανοούμε ότι η έκδοση που εορτάζουμε είναι κάτι παραπάνω από μια διευκόλυνση προς όλους εμάς, που δεν μπορούμε να διαβάσουμε το ιταλικό πρωτότυπο. Είναι ένα νέο έργο που συνεχίζει το διαλεκτικό γαϊτανάκι της ιστοριογραφικής πρακτικής. Αρκετά όμως με αυτές τις αδέξιες σκέψεις, θα ήθελα από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης για το θαυμάσιο αποτέλεσμα. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους ομιλητές της απόψινης εκδήλωσης, την κυρία Χριστίνα Κουλούρη, τον κύριο Αντώνη Λιάκο, διαδικτυακά θα μας μιλήσει τον κύριο Αλμπέρτο Μάριο Μπάντι, τον συγγραφέα του βιβλίου, και βέβαια τον Δημήτρη Αρβανιτάκη, και να δώσω στον Δημήτρη το λόγο. Ευχαριστώ.
Αγαπητοί κύριοι, αγαπητές κυρίες, καλησπέρα. Εκ μέρους των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλμπέρτο Μάριο Μπάντι, «Ριζορτζιμέντο», μια ιστορία της Ιταλικής Εθνικής Ενοποίησης 1796-1861. Ευχαριστίες εκφράζω επίσης και προς το Μουσείο Μπενάκη και ιδιαίτερα τον επιστημονικό διευθυντή του κύριο Γιώργη Μαγκίνη, την πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής κυρία Ειρήνη Γερουλάνου, για την συνεργασία στην οργάνωση της εκδήλωσης και για τη φιλοξενία στον χώρο αυτό. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης παρουσιάζουν με ιδιαίτερη ικανοποίηση το βιβλίο αυτό. Ικανοποίηση η οποία οφείλεται σε ποικίλους λόγους. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω τους πιο σημαντικούς. Ο πρώτος είναι ότι το βιβλίο του Μπάντι, που έχει καθιερωθεί πλέον στην Ιταλική βιβλιογραφία, πιστεύουμε ότι έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό. Και αυτό γιατί, παρά τη γεωγραφική εγκύτητα και τους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τους λαούς της Ελλάδας και της Ιταλίας, σημαντικές πτυχές της Ιταλικής ιστορίας, της φιλολογίας και της τέχνης του 19ου και του 20ου αιώνα δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται επαρκώς από τη σύγχρονη ελληνική βιβλιοπαραγωγή. Το ρεύμα του Ιταλικού φιλελληνισμού και οι ποικίλες λογοτεχνικές, οικαστικές, μουσικές ή άλλες εκφράσεις του, ρεύμα που διαρκεί ολόκληρο τον 19ο αιώνα, είναι η πιο γνωστή, αν και όχι ακόμα συστηματικά μελετημένη πτυχή των ιστορικών επαφών του ελληνικού με τον Ιταλικό κόσμο. Ειδικότερα, το ζήτημα της μακράς διαδικασίας της Ιταλικής Εθνικής Ενοποίησης. Η διαδικασία δηλαδή που ξεκίνησε κατά την ανάλυση του συγγραφέα μας στα τέλη του 18ου αιώνα και κατέληξε το 1861 στη δημιουργία του Βασιλείου της Ιταλίας, είναι σχετικά άγνωστο στην ελληνική ιστοριογραφία. Ή τουλάχιστον άγνωστο πέρα από τον χώρο των ειδικών επιστημόνων. Μία σημαντική εξαίρεση, που όμως δεν είχε ουσιαστική συνέχεια στην ιστοριογραφική έρευνα στην Ελλάδα, αποτελεί το βιβλίο του Αντώνη Λιάκου «Η Ιταλική Ενοποίηση και η Μεγάλη Ιδέα», το οποίο κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 1980. Θεωρούμε λοιπόν ότι η έκδοση του βιβλίου του Αλμπέρτο Μάριο Μπάντι στα ελληνικά εμπλουτίζει τη βιβλιογραφία που σχετίζεται με την Ιταλική ιστορία του 19ου αιώνα, με επικέντρωση στο ζήτημα της Ιταλικής παλιγενεσίας, αλλά μπορεί να αποτελέσει και σημαντική συνεισφορά στον ελληνικό ιστοριογραφικό προβληματισμό για την ελληνική παλιγενεσία, καθώς και στη συζήτηση για το ευρύτερο φαινόμενο της δημιουργίας εθνικών κρατών τον 19ο αιώνα. Και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος της ικανοποίησής μας, εφόσον είμαστε πεπισμένοι ότι όχι μόνο το μη ειδικό αναγνωστικό κοινό, αλλά και οι ειδικοί μελετητές της ιστορίας των εθνικών κινημάτων θα βρουν στις σελίδες αυτού του βιβλίου γόνιμα ερεθίσματα προβληματισμού και περαιτέρω έρευνας. Για όλα τα παραπάνω θα μας μιλήσουν στη συνέχεια η εκλεκτή ομιλήτρια και οι εκλεκτοί ομιλητές μας, τους οποίους ευχαριστούμε που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας να συμμετάσχουν στην απόψινή παρουσίαση. Ξεχωριστά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία τον συγγραφέα του βιβλίου, ο οποίος για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε τελικά να βρίσκεται εδώ μαζί μας, θα τον συναντήσουμε όμως σε λίγο διαδικτυακά. Το εκδοτικό αυτό εγχείρημα το αναλάβαμε έπειτα από πρόταση του Δημήτρη Αρβανιτάκη. Στο πρόσωπό του το βιβλίο βρήκε όχι μόνο τον μεταφραστή στον οποίο οφείλεται η διάβγεια του ελληνικού κειμένου, αλλά και τον ειδικό μελετητή που υποστήριξε το κείμενο με πλούσιο, αναγκαίο σχολιασμό, διαφωτιστική εισαγωγή, χρονολόγιο, καθώς και με ένα ένθετο που παρουσιάζει παραδείγματα της εικαστικής εξιστόρησης του Ιταλικού Ριζορτζιμέντο, συμβάλλοντας ο Αρβανιτάκης καθοριστικά στη δημιουργία μιας ακόμα άρτιας όσο και καλέσθητης έκδοσης. Το εκφράζω και από τη θέση αυτή την ευγνωμοσύνη μου για την άψογη συνεργασία μας και του παραδίδω τώρα τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω που είστε απόψε εδώ για να καλωσορίσουμε αυτό το βιβλίο, για το οποίο ήδη ακούσατε μερικά στοιχεία. Ευχαριστήσω επίσης τους συνομιλητές, την κυρία Χριστίνα Κουλούρη και τον κύριο Αντώνη Λιάκο. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Όλοι τους γνωρίζουμε. Ιστορικοί από τους πιο σημαντικούς στο χώρο μας, στην Ελλάδα. Άνθρωποι με μακρά πανεπιστημιακή διαδρομή, με δημόσιο λόγο, δημόσια πρόσωπα, είναι μαζί μας για να συζητήσουμε
ορισμένα από τα ζητήματα που θέτει αυτό το βιβλίο. Μαζί μας είναι τρόπον τεινά και ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Αλμπέρτο Μάριο Μπάντι, όπως ακούσατε. Συγγνώμη. Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής δεν το επέτρεψαν μαζί μας, όμως θα είναι διαδικτυακά. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή την παρουσίαση. Οι δύο συνομιλητές, η κυρία Κουλούρη και ο κύριος Λιάκος, θα μιλήσουν για το βιβλίο από τη δική τους οπτική. Θεωρήσαμε όμως και συμφωνήσαμε να κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να είναι κάπως άκομψο, να ξεκινήσω εγώ να μιλήσω για να κάνω μια παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου, ώστε όλοι να έχουμε μια εικόνα και στη συνέχεια θα μιλήσουν οι συνομιλητές μας από τη δική του οπτική, θα παρουσιάσουν τη δική του οπτική ο καθένας, ο ένας και η μία, εν πάση περιπτώσει. Άρα, λίγα λόγια για τον συγγραφέα του βιβλίου και για το ίδιο το βιβλίο, τη θεματική του και τη μεθοδολογία του. Το βιβλίο του Αλμπέρτο Μάριο Μπάντι κυκλοφόρησε στην Ιταλία με τον τίτλο «Il Risorgimento Italiano» από τις εκδόσεις La Terza του 2004 και θεωρείται πλέον μία από τις πιο σύγχρονες προτάσεις για τη μελέτη της συγκρότησης του Ιταλικού έθνους και του Ιταλικού εθνικού κινήματος. Ο συγγραφέας του, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πίζας, είναι ένας από τους πρωτοποριακούς μελετητές της διαμόρφωσης του σύγχρονου Ιταλικού έθνους, καθώς βασικό άξονα των μελετών του αποτελούν η ερμηνευτική του Ριζορτζιμέντο, η διαμόρφωση της νεωτερικής έννοιας του έθνους, οι συμβολισμοί, οι αναπαραστάσεις και οι χρήσεις του, οι εκφράσεις του εθνικισμού. Εκτός από το βιβλίο που μας φέρνει εδώ όλους μαζί απόψε, στο ζήτημα της συγκρότησης του Ιταλικού έθνους, αλλά και σε πτυχές του φαινομένου του έθνους και του εθνικισμού στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ιστορία, ο συγγραφέας είχε αφιερώσει αρκετές αυτόνομες μελέτες και πολλές επιμέρους συμβολές. Ανάμεσα σε αυτές τις μελέτες θα θυμίσω το σημαντικότατο βιβλίο «Οδοδείκτη», «La nazione del Risorgimento, parentela santità e onore alle origini dell'Italia unita», «Το έθνος του Ριζορτζιμέντο, συγγένεια, αγιότητα και τιμή στις ρίζες της Ενωμένης Ιταλίας» το 2000. Το βιβλίο του «Η τιμή του έθνους, έμφυλες ταυτότητες και βία στον ευρωπαϊκό εθνικισμό από το 18ο αιώνα ως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο» το 2005. Και το βιβλίο του «Sublime Madre Nostra, υψηλή μητέρα μας, το Ιταλικό έθνος από το Ριζορτζιμέντο ως το φασισμό» το 2011. Επίσης, έχει επιμεληθεί ένα πλουσιότατο και πολύτιμο τόμο με ποικίλες μαρτυρίες για το Ριζορτζιμέντο, ο τίτλος «Εν ονόματι της Ιταλίας, το Ριζορτζιμέντο στις μαρτυρίες, τα τεκμήρια και τις εικόνες» το 2010. Έχει συνεπιμεληθεί έναν τόμο στον οποίο συγκεντρώνονται και αναλύονται λέξεις κλειδιά του πολιτικού λεξιλογίου του Ριζορτζιμέντο, των όρων εκείνων που σηματοδοτούν το πέρασμα από το παλαιό καθεστώς στη νεωτερικότητα, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην Ιταλική περίπτωση από το 18ο ως την Ιταλική ενοποίηση. Ο τίτλος «Πολιτισμικός Άτλαντας του Ριζορτζιμέντο, το πολιτικό λεξιλόγιο από το 19ο αιώνα ως την Ένωση» το 2011, ενώ έχει επιμεληθεί μαζί με τον Πολ Γκίσμπορκ τον ογκώδη τόμο «Il Risorgimento» στη σειρά «Annali della Storia d'Italia» με τον εκδοτικό οίκο Einaudi το 2007. Από τις πολλές άλλες μελέτες του, ας θυμίσω ενδεικτικά τις πιο πρόσφατες, όσες αφορούν την πολιτισμική ιστορία και ιδιαίτερα το βιβλίο «Wonderland, η χώρα των θαυμάτων, ο μαζικός πολιτισμός από του Walt Disney ως του Pink Floyd» το 2017, το βιβλίο του «Η δημοκρατία των followers, νεοφιλελευθερισμός και μαζικός πολιτισμός» το 2020, καθώς και το πανοραμικό λεξικό της πολιτισμικής ιστορίας που είχε επιμεληθεί μαζί με άλλους το 2023. Το βιβλίο για το οποίο μιλάμε σήμερα αποτελεί τρόπον τεινά μία σύνοψη των θέσεων του συγγραφέα για το Ριζορτζιμέντο και το εθνικό φαινόμενο στην Ιταλία. Η ελληνική εκδοχή του βιβλίου περιλαμβάνει μία εισαγωγή του συγγραφέα, γραμμένη ειδικά για την έκδοσή μας, και μία δική μου εισαγωγή στην οποία επιχείρησα, όσο το κατάφερα, να παρουσιάσω συνοπτικά τη μέθοδό του ως προς τη μελέτη του εθνικού φαινομένου. Η εκδοσή μας περιλαμβάνει επίσης σημειώσεις και σχόλια που έκρινα πως θα βοηθούσαν τον Έλληνα αναγνώστη. Να σημειώσω το προφανές ότι τα σχόλιά μου αφορούν σε ρεάλια, πραγματολογικά στοιχεία και όχι φυσικά σε θέματα ουσίας. Ένα επιπλέον συνοπτικό χρονολόγιο της περίοδου και ένα εικονογραφικό ένθετο, μία μορφή του οποίου βλέπετε εδώ, το οποίο αφηγείται με το δικό του τρόπο μέσα από το λόγο των εικόνων ορισμένα από τα βασικά σημεία της πραγμάτευσης του συγγραφέα.
Η ελληνική έκδοση συμπληρώνεται με ένα κείμενο που έγραψε ο Μπάντι το 2011 στον απόϊχο των εορτασμών και τα 150 χρόνια από την Ένωση της Ιταλίας, ως απάντηση σε μία, ας την πω, θεατροποιημένη εκδοχή του Ιταλικού Εθνικού Ύμνου από τον ίστρο του πολύ γνωστού Ρομπέρτο Μπενίνι, του ηθοποιού. Ένα κείμενο που απορρέει, αυτό του Μπάντι, που απορρέει από την επιστημονική θεώρηση του συγγραφέα και δείχνει ανάγλυφα τις σημερινές πολιτικές και ιδεολογικές απολύξεις του εθνικού λόγου στο δημόσιο χώρο. Τι είναι όμως το βιβλίο αυτό, τι μας προσφέρει, γιατί πρέπει, γιατί μπορεί να αφορά τον Έλληνα αναγνώστη ειδικό ή μη. Έχω ξαναπεί, κάπως λογοπαίζοντας, αλλά μπορεί και όχι, ότι αποφάσισα τη μετάφραση αυτού του βιβλίου για λόγους ωφελημιστικούς. Γιατί είμαι σίγουρος πως αυτό το βιβλίο μπορεί να φανεί πολλαπλά χρήσιμο, σε μένα τουλάχιστον φάνηκε τέτοιο. Και γιατί προσφέρει μια συνοπτική, παραστατική και πολύ κατατοπιστική εικόνα της ιταλικής παλιγενεσίας, αυτό είναι το ριζοτζιμέντο, αλλά και γιατί, κυρίως αυτό, μας προσφέρει έναν πλουσιότατο προβληματισμό σε επίπεδο μεθόδου. Είναι μια σημαντική συμβολή στη μελέτη της ιστορικής διαμόρφωσης της νεωτερικής έννοιας του έθνους, με βάση την ιταλική περίπτωση βέβαια, αλλά όχι μόνο για αυτήν. Πιστεύω εν κατακλείδη πως η χρησιμότητά του μπορεί να εντοπιστεί σε τρία επίπεδα, τα οποία και θα προσπαθήσω να συνοψίσω στη συνέχεια. Πραγματικά, από τα τρία θα μιλήσω για τα δύο μόνο. Πρώτα, σε ένα επίπεδο γεγονοτολογικό. Μέσα από το βιβλίο παρακολουθούμε τους βασικούς σταθμούς της πορείας του Ιταλικού Εθνικού Κινήματος από τις πρώτες σπασμωδικές και αβέβαιες εμφανίσεις του στα τέλη του 18ου, όταν, όπως ωραία γράφει ο συγγραφέας, το εθνικό ζήτημα έμοιαζε μια mission impossible, μέχρι τη δημιουργία του Βασιλείου της Ιταλίας το 1861. Αν και ποικίλουν οι απόψεις των ιστορικών για το πότε θα μπορούσε να τοποθετηθεί, συμβατικά έστω, η αρχή του Ριζορτζιμέντο, ο Μπάντι επιλέγει το 1796 τη χρονιά της επέμβασης της γαλλικής στρατιάς στην Ιταλία, θεωρώντας ότι η πολιτική του Βοναπάρτη, αλλά και η δυναμική των νεωτερικών ιδεών για τη Ρεπούμπλικα, το έθνος, την πατρίδα, τη λαϊκή κυριαρχία, ήταν θεμελιώδης για την υπέρβαση του παλαιού συστήματος, όπως αποκαλούνταν το πλέγμα των πολιτικών μορφωμάτων, και για την ανάδυση των εθνικών προσανατολισμών. Τότε, για πρώτη φορά, άρχισαν να διατυπώνονται όλο και πιο έντονα οι προβληματισμοί για την πορεία προς την οργάνωση του έθνους και την αυτόνομη κρατική του υπόσταση. Σε αυτό το άνοισμα, λοιπόν, των 70 περίπου χρόνων, από το 96 ως το 61, παρακολουθούμε αρχικά τη μεγάλη ρογμή του παλαιού καθεστώτος και την καταλυτική σημασία των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης, ιδίως της Γαλλικής Επέμβασης στη Χερσόνησο, όπως εκφράστηκε διαδοχικά με τη δημιουργία των πρώτων κρατικών οντοτήτων στο διάστημα των Απολεόντιων χρόνων 1796-1815. Βασική σταθμή αυτής της πρώτης περίοδου είναι η δημιουργία του αστερισμού των πρώτων Ρεπούμπλικε Σορέλε 1796-99, της Ιταλικής Ρεπούμπλικας κατόπιν το 1802, του Βασιλείου της Ιταλίας το 1805 και εκείνου της Νάπολης το 1806. Παρακολουθούμε κατόπιν τη διάλυση αυτών των σχηματισμών με την ήττα του Ναπολέοντα και την παλινόρθωση, αλλά και παράλληλα τη σταδιακή διάδοση της εθνικής ιδέας, η οποία μεταφράστηκε στις επόμενες δεκαετίες σε πολλαπλές εξεγερσιακές κινήσεις και κατόπιν στους δύο πρώτους πολέμους της ανεξαρτησίας εναντίον της Αυστρίας. Τον πρώτο, το 1848-49, οπότε στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού κύματος των επαναστάσεων, δοκιμάστηκαν τα όρια κυρίως της ρεπουμπλικανικής εκδοχής του εθνικού κινήματος, και το δεύτερο πόλεμο, το 59-60, νικηφόρο αυτόν εν μέρη τουλάχιστον, αφού ως συνέπεια είχε να τεθούν οι βάσεις του πρώτου εθνικού κράτους, του Βασιλείου της Ιταλίας, στις αρχές του 61. Η αφήγηση θα διευρυνθεί και πέραν του 1861 για να περιλάβει δύο ακόμα σημαντικές χρονολογίες, οι οποίες υπήρξαν κρίσιμες για τη διαμόρφωση της γεωγραφίας και της φυσιογνωμίας του σύγχρονου Ιταλικού κράτους. Το 1866, οπότε ως αποτέλεσμα του Τρίτου Πολέμου της Ανεξαρτησίας, ενσωματώθηκε στο Ιταλικό Βασίλειο η Βενετία και η περιοχή του Βένετο, και το 1870, αφού το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς, ο στρατός του Βασιλείου της Ιταλίας καταλαμβάνει τη Ρώμη, η οποία το Φλεβάρι του 1971 ανακηρύσσεται πρωτεύουσα. Μια πενταετία πιο πριν ήταν πρωτεύουσα η Φλωρεντία.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το όφελός μας είναι μεθοδολογικό και θεωρώ ότι ακριβώς εδώ έγκυται η μεγαλύτερη, η ουσιαστικότερη σημασία του βιβλίου για μας, για τον αναγνώστη. Εδώ ο Αλμπέρτο Μάριο Μπάντι επιχειρεί να τοποθετήσει αυτό το πολύμορφο εθνικοπατριωτικό κίνημα μέσα στο μεγάλο πανευρωπαϊκό επαναστατικό πλαίσιο του ρομαντισμού, θεωρώντας το ως μια πολυεπίπεδη, συγκρουσιακή πολιτική και πολιτισμική διαδικασία. Ως ένα μαζικό κίνημα, στο πλαίσιο του οποίου συγκρούστηκαν εντελώς διαφορετικές θεωρήσεις για τη συγκρότηση, άρα και για την ενοιολόγηση του Ιταλικού έθνους, οι οποίες είχαν ωστόσο ένα κοινό σκοπό, τη δημιουργία ενός κράτους για αυτό το έθνος. Έτσι, ο συγγραφέας, με βάση μια πολύπλευρη ανάλυση, θέτει στο μικροσκόπιο τις ουσιοκρατικές αντιλήψεις για το έθνος, αναδεικνύοντας την επιστημονική ανεπάρκειά τους και εν τέλει τον ιδεολογικό τους πυρήνα. Στη βάση αυτής της προβληματικής, ο Μπάντι, εκκινώντας από μία ονομάτων επίσκεψη, αναρωτιέται για το νόημα και κυρίως την ιστορικότητα των κομβικών όρων της συζήτησης. Του όρου Ριζορτζιμέντο, όρου που στη δική μας ιστοριογραφία θα ισοδυναμούσε με αυτόν της παλιγενεσίας, και του όρου Νατσιόνε, έθνος. Ως προς τον πρώτο όρο, το Ριζορτζιμέντο, αναδεικνύει τη σταδιακή, από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα, ανασημασιολόγησή του, αλλά και των συναφών όρων, Ρισουρετσιόνε, Ριναζιμέντο, Ριτζενερατσιόνε, οι όροι που σημαίνουν ανάσταση, αναγέννηση. Την αυτονόμησή τους έχει σημασία αυτό από το θρησκευτικό λεξιλόγιο και τη μετακίνησή τους προς την πολιτισμική διάσταση και ακόμα πιο πολύ την ένταξή τους στο νέο πολιτικό κώδικα. Μέσα στον κόσμο των νέων προβληματισμών, οι όροι αυτοί, κυρίως ο όρος Ριζορτζιμέντο, θα σημάνουν στάδια αρχικά την πολιτιστική αναγέννηση του Ιταλικού κόσμου και σταδιακά, από το 1830 και μετά, θα σημάνουν πια κατά αποκλειστικότητα την πολιτική αναγέννηση της Ιταλικής Χερσονήσου, την Ανάσταση της Πατρίδας. Αντίστοιχοι προβληματισμοί συνοδεύουν την ανάλυση του όρου έθνους, καθώς η μέθοδος του αναδεικνύει τη ριζοσπαστικότητα και τη δυναμική που απέκτησε ο παλαιός όρος Νατσιόνε, καθώς μετακινούνταν σταδιακά από την έννοια της πολιτισμικής κοινότητας προς την πολιτική κοινότητα, η οποία θα επιδιώξει την αυτόνομη κρατική πολιτική ύπαρξή της. Η ανάλυση αυτή υπερβαίνει τον παραδοσιακό νομιναλισμό και την επιφανειακή πολεμική περί του αν υπήρχε ή όχι ανέκαθεν το Ιταλικό ή κάθε έθνος και επικεντρώνει το ενδιαφέρον στην ιστορικοποίησή του και άρα στα διαδοχικά σημενόμενα του. Η ίδια προβληματική, η οποία απελευθερώνει την ανάλυση από τις παγίδες των ιδεολογικών σχημάτων, επιτρέπει στον συγγραφέα να αναζητήσει τους τρόπους και τις χρονικότητες των νέων ενοιολογήσεων. Του επιτρέπει να ιχνηλατήσει τους βασικούς σταθμούς της συζήτησης περί του έθνους, ιδίως στις κρίσιμες δεκαετίες του πρώτου μισού του 19ου, οπότε και διαμορφώθηκαν οι κύριες οπτικές ενοιολόγησης του έθνους. Πρώτον, η ρεπουμπλικανική ενοιολόγηση γύρω από την προσωπικότητα του Τζουζέπε Ματσίνη και η φιλελεύθερη, η οποία βρήκε την έκφρασή της κυρίως, όχι μόνο, στο λόγο και στη δράση του Καμίλο Καβούρ και την πολιτική του Βασιλείου της Σαρδινίας. Άρα, αν το έθνος δεν υπήρχε ανέκαθεν ως εξ αρχής διαμορφωμένη και ολοκληρωμένη οντότητα, αν η έννοια του έθνους διαμορφώθηκε σταδιακά, υπερβαίνοντας την τοπικότητα και τα μερικά ιταλικά έθνη, έτσι λεγόντουσαν, αν διαμορφώθηκε μέσα από τη βούληση των κοινωνιών, πρωτίστως των λογίων και κατόπιν των ευρύτερων μαζών, πώς αυτή η έννοια διαδόθηκε τόσο πολύ, ώστε να αποτελέσει την κύρια έννοια, την έννοια κλειδί του Ιταλικού αλλά και του Ευρωπαϊκού 19ου αιώνα. Εδώ βρισκόμαστε στον πυρήνα της προβληματικής του Μπάντι, όπου αναπτύσσεται ο ρόλος και η σημασία των τεχνών του λόγου, της ζωγραφικής και της μουσικής, οι οποίες αισθητοποιώντας την ύπαρξη του έθνους και διδάσκοντας το έθνος στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, μετέδωσαν τη βασική του μορφολογία, τη βασική μορφολογία του έθνους. Μέσω των κωδίκων της γλώσσας, της μουσικής και της ζωγραφικής, διαδόθηκαν οι βασικές δομές, οι βαθιές μορφές, όπως είναι οι όροι του, τα δομικά στοιχεία της μορφολογίας του εθνικού λόγου. Εδώ,
ο συγγραφέας θα αναζητήσει τη θεμελίωση των θέσεών του σε ένα τεράστιο ανάπτυγμα δοκιμιακών, λογοτεχνικών, εικαστικών και μουσικών έργων, τα οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οργάνωσαν το λόγο περί έθνους και λειτουργήσαν ως διάβλη διδασκαλίας της νέας ιστορικής οντότητας. Από τον Βιτσέντζο Κουόκο και τον Ούγκο Φόσκολο μέχρι τον Φρανσέσκο Άγιετς, από τον Βιτόριο Αλφιέρι και τον Φρανσέσκο Ντομένικο Γκουεράτσι, μέχρι τον Τζουζέπε Βέρντι, από τον Καμίλο Καβούρ και τον Μαντσόνι, μέχρι τον Τζοβάνι Μπερσέ, τον Μάσιμο Ντατζέλιο και εν τέλει το μυθικό βιβλίο «Κουόρε, καρδιά» του Εντμπόντο Ντε Αμίτσις, το παιδικό βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1886 και λειτουργήσε ως μία από τις κύριες, η κυριότερη ίσως μορφή πηγή εθνικής παιδαγωγίας και διάδοσης της ηθικής και των κωδίκων του έθνους στη νεογέννητη, εθνικοποιούμενη ιταλική νεολαία. Το βιβλίο μέσα σε 30 χρόνια, ως το 1923, κυκλοφόρησε, μας λέει ο Μπάντη, σε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Αλλά τι αντλεί από τη μελέτη των κειμένων και των εικόνων ο συγγραφέας, τι προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει? Προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τις λειτουργίες του λόγου και της εικόνας, πώς η οντολογία του έθνους συγκροτήθηκε διά του λόγου και της εικόνας και να συλλάβει τις τρεις κύριες βαθιές μορφές, le figure profonde, πάνω στις οποίες οργανώθηκε, θεμελιώθηκε, δομήθηκε ο λόγος περί έθνους, είτε στο επίπεδο της γλώσσας, είτε σε εκείνο της εικόνας. Και είναι ακριβώς η δυναμική αυτών των βαθιών μορφών που επέτρεψε την εμπέδωση της έννοιας του έθνους από τις μεγάλες μάζες της κοινωνίας. Καθώς αυτές οι βαθιές μορφές, θα τις δούμε σε λίγο, μεταφέρθηκαν από παλιές και γνώριμες δομές λόγου και μεταβολίστηκαν στη νέα πραγματικότητα. Είναι αυτή η διαδικασία που επέτρεψε τη διαμόρφωση και την επιβολή ή την αποδοχή της ομογενοποιητικής έννοιας του έθνους, χάρη στην οποία οι επιμέρους τοπικές κοινωνίες, οι επιμέρους τοπικότητες, αναγνώρισαν σταδιακά τον εαυτό τους εντός αυτήν και στάθηκαν εν τέλει ως ένα ιταλικό έθνος. Ποιες είναι λοιπόν οι figure profonde, οι βαθιές μορφές? Είναι τρεις κατά τον Μπάντη. Είναι πρώτα η συγγένεια, αφού το έθνος εκλαμβάνεται ως σύστημα συγγένειας, ως μια κοινότητα καταγωγής που συνέχεται από δεσμούς αίματος. Είναι δεύτερον το τρίπτυχο έρωτας, τιμή, αρετή. Ένα τρίπτυχο που ορίζει τα στοιχεία που συνέχουν και κατά τη διαστολή υπονομεύουν, ενδέχεται να υπονομεύσουν την έννοια της ηθικής και του δεσμού της οικογένειας, της συγγένειας. Είναι τρίτο τέλος το τρίπτυχο αγιότητα, θυσία, μαρτύριο. Ένα πλέγμα ενιών που μεταφέρει εκ νέου μέσα από άλλες διαδρομές την εικόνα του έθνους στο επίπεδο του θρησκευτικού μεταφυσικού λόγου. Η ανάλυση αυτών των ζητημάτων μας επιτρέπει να αντιληφθούμε την ιστορικότητα της έννοιας έθνος, τους διάβλους διάδοσής του και τα δομικά στοιχεία του εθνικού λόγου, αλλά μας επιτρέπει επίσης να αντιληφθούμε το θερμό, ακόμα και σήμερα, πυρήνα των συζητήσεων περί έθνους. Να αντιληφθούμε πώς ο λόγος περί έθνους, όταν αναπαράγει θελημένα ή όχι, συνειδητά ή όχι, τα στερεότυπα της κλειστής κοινότητας αίματος, μπορεί εύκολα να οδηγήσει στην αναθέρμανση των εθνικισμών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να συμπεριλάβω στην ελληνική έκδοση το κείμενο του Μπάντη του 2011 που ανέφερα στην αρχή, το οποίο σχολιάζει την θεατροποιημένη εκδοχή του ύμνου από τον Ρομπέρτο Μπενίνι. Τελειώνοντας, όπως σημειώνει εμφατικά ο συγγραφέας, αν ο όρος έθνος βρέθηκε στην καρδιά της πολιτικής συζήτησης ολόκληρης της Ευρώπης του 19ου αιώνα, οι επιμέρους εθνικές εμπειρίες, μακράν από το να συγκροτούν εξαιρετικότητες, εξαιρέσεις, μπορούν να συμβάλλουν στη συνολική ανάγνωση, κατανόηση του φαινομένου. Και αυτό μας φέρνει στο τρίτο επίπεδο χρησιμότητας του βιβλίου για τον Έλληνα αναγνώστη, εκεί δηλαδή που το βιβλίο μπορεί να χρησιμεύσει ως ερέθισμα, ως μήτρα ερωτημάτων για τη δική μας ανάλογη ιστορική εμπειρία. Το είναι το τρίτο που θα ανέλυα, αλλά δεν θα το κάνω, θα δώσω το λόγο στους συνομιλητές μας. Ευχαριστώ για την ανοχή σας και θα δώσω το λόγο στην κυρία Κουλούρη να παρουσιάσει τη δική της οπτική. Thank you.
Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, το Μουσείο Μπενάκη και βέβαια το Δημήτρη Αρβανιτάκη για αυτή την πρόσκληση να μετάσχω στην παρουσίαση ενός βιβλίου, δίνοντάς μου την ευκαιρία να το διαβάσω κιόλας και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Όταν καλούμε να παρουσιάσω ένα βιβλίο, ξεκινώ πριν το διαβάσω από το ξεφύλισμα. Πάω πρώτα στα περιεχόμενα, στη βιβλιογραφία, στην εικονογράφηση, στις υποσημειώσεις, σε τυχόν παραρτήματα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε ένα βιβλίο πολύ χορταστικό από αυτή την άποψη, ιδιαίτερα για μας τους φιλοπερίεργους ιστορικούς. Ένα εκτενές παράρτημα με τεκμήρια, ένα διαφωτιστικό χρονολόγιο, κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας, ενδιαφέρουσα εικονογράφηση και μία εξαιρετική εισαγωγή του μεταφραστή Δημήτρη Αρβανιτάκη. Θεωρώ επίσης εξαιρετική επιλογή τη δημοσίευση του διάσημου άρθρου του Μπάντι για τον κωμικό Ρομπέρτο Μπενίνι το 2011, γιατί μας συστήνει τον Μπάντι αφενός. Μας μαθαίνει ποιος είναι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, το μαθαίνουμε σε αυτό το άρθρο, και αφετέρου μας επιβεβαιώνει όσα ξέρουμε για τα επικίνδυνα μαθήματα ιστορίας που κάνουν και στην Ελλάδα διάφοροι αστέρες της τηλεόρασης ή του διαδικτύου. Είναι λοιπόν σημαντικό να καταλάβουμε ότι το επιστημονικό έργο του συγγραφέα, του οποίου σήμερα έχουμε εδώ ένα μόνο δείγμα, όπως φάνηκε και από την παρουσίαση της ερωγραφίας του πριν από τον Δημήτρη. Το έργο λοιπόν αυτό εκφράζει μία θαραλέα φωνή σε μία Ιταλία όπου η ακροδεξιά και ο λαϊκισμός έχουν ήδη κατακτήσει την εξουσία. Και μία προφητική φωνή, εφόσον το βιβλίο εκδόθηκε στα Ιταλικά το 2004, σχεδόν 20 χρόνια πριν. Θέμα του βιβλίου είναι λοιπόν, όπως ακούσατε και θα ξανακούσετε, μία ιστορία του Ρισορτζιμέντο, που βρίσκεται όμως απέναντι στις δημόσιες μυθολογικές του χρήσεις, σαν αυτές από τον Μπενίνι, που προβάλλουν αυτές δηλαδή οι απόψεις που προβάλλουν την ηρωική θυσία των πατριωτών, την εξόντωση των εχθρών κτλ. Μια ιστορία λοιπόν του Ρισορτζιμέντο που βρίσκεται απέναντι στην ουσιοκρατική αντίληψη του έθνους, μιλώντας ακριβώς για τη διαδικασία της κατασκευής του. Το βιβλίο του Μπάντι πατάει στη βιβλιογραφία περί εθνικισμού και σε αυτό που θα ονομάζαμε σπουδές εθνικισμού, που άνθησαν στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 και λιγότερο στη δεκαετία του 2000. Ο εθνικισμός, όπως γνωρίζουμε, είναι αντικείμενο μελέτης από πολλές επιστημονικές σκοπιές, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, γεωγράφοι, φιλόσοφοι, κοινωνικοί ψυχολόγοι, διεθνολόγοι, όλοι αυτοί έχουν ασχοληθεί με ένα εξαιρετικά, θα έλεγα, περίεργο και παράδοξο φαινόμενο που είναι ο εθνικισμός. Σύμφωνα με τον Benedict Anderson, από τις βασικές αναφορές για τον εθνικισμό, ο εθνικισμός έχει τρία παράδοξα. Το πρώτο είναι ότι ο εθνικισμός διαφέρει από άλλες ιδεολογίες, όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο, αλλά κυρίως ως προς την έκτασή του και την καθολική του κατήσχυση. Δεύτερον, πρόκειται για ένα μοναδικό ιδεολογικό φαινόμενο, εφόσον οι βασικοί του όροι θεωρούνται λίγο πολύ αυτονόητοι και φυσικοί. Και τρίτον, ο εθνικισμός κατάφερε να επιβάλλει σε μεγάλο βαθμό τους δικούς του όρους και τις δικές του αξίες στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε την πραγματικότητα. Για όλες τις σχετικές έρευνες, βασικές αναφορές, εκτός από τον Άντερσον, είναι βέβαια ο Έρικ Χόψμπαουμ, ο Άντονι Σμιθ, ο Τζορτζ Μόσε και ο Έρνεστ Γκέλνερ, που κάποιοι από αυτούς αναφέρονται βέβαια και από τον Μπάντι. Αυτοί όλοι όρισαν το πεδίο, μελετώντας το νεωτερικό φαινόμενο του έθνους, του εθνικισμού και της εθνικής ταυτότητας, από, όπως είπα, από διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις. Οι θεωρίες αυτές προσπαθούν να διερευνήσουν πότε και εξαιτίας ποιών ιστορικών αλλαγών εμφανίζεται η έννοια του έθνους και η ιδεολογία του εθνικισμού. Ανάλογα με την επιστημονική μέθοδο που επιλέγεται, η έμφαση δίνεται σε αλλαγές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές ή στο χώρο των φιλοσοφικών ιδεών. Για όλους, ωστόσο, ο εθνικισμός συνδέεται με την νεωτερικότητα,
Επομένως, με μετασχηματισμούς που αφορούν τη διαδικασία εξυγχρονισμού και εκβιομηχάνησης, τον καπιταλισμό, τη θρησκευτική μεταρρύθμιση και τον προτεσταντισμό, τον διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση. Οι εθνικισμοί, λοιπόν, ανάμεσα στο 1820 και στο 1920, εκεί που τοποθετείται ακριβώς βέβαια και το ιταλικό Ρισοντζιμέντο, άλλαξαν τη μορφή του παλαιού κόσμου στο δυτικό ημισφαίριο. Η μελέτη του Μπάντι, λοιπόν, όπως ανέφερα, ανήκει σε αυτή τη σειρά μελετών, αναλύοντας υποδειγματικά το ιταλικό παράδειγμα συγκρότησης του έθνους. Ο συγγραφέας επιλέγει να μελετήσει τον εθνικιστικό λόγο, δίνοντας έμφαση στην αφήγηση και την απεικόνηση του Ρισορτζιμέντο και του Ιταλικού έθνους. Μέσα από την πολυεπίπεδη ανάλυση του πολιτικού λεξιλογίου και την ανατομία μιας ολόκληρης εποχής, πρέπει να κάνω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι το Ρισορτζιμέντο δεν είναι γεγονός, αλλά είναι μια εποχή, ακριβώς όπως το 1821 χρησιμοποιείται για να δηλώσει ολόκληρη την Ελληνική Επανάσταση και την πορεία προς τη δημιουργία του ελληνικού έθνους κράτους. Κλείνω την παρένθεση. Ο Μπάντι απαντά, λοιπόν, με αρκετά πιστικό τρόπο, θα έλεγα, πότε και πώς δημιουργήθηκε το Ιταλικό έθνος. Εν τούτης, κατά την άποψή μου, το πιο ενδιαφέρον ερώτημα που θέτει είναι γιατί πέτυχε. Γιατί πέτυχε το εθνικό κίνημα και παρά τις προβλέψεις περί του αντιθέτου, τελικά οδήγησε στη δημιουργία του έθνους κράτους. Διαβάζω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τη σελίδα 5. Γράφει ο Μπάντι. Παρότι στις αρχές του 18ου αιώνα τίποτα δεν επέτρεπε να το προαισθανθεί κανείς ή μάλλον όλες οι προβλέψεις θα έκλειναν προς το αντίθετο. Στο τέλος, το κίνημα αυτό κατόρθωσε να πραγματοποιήσει το στόχο του, δημιουργώντας ένα κράτος για το έθνος Ιταλία. Διαβάζοντας αυτές τις σκέψεις του Μπάντι, σκέφτηκα αμέσως ότι θα μπορούσαμε να τις μεταφέρουμε απαράλλακτες, αν μιλούσαμε για το ελληνικό εθνικό κίνημα. Ποιος πίστευε το Μάρτιο του 1821, αλλά και όσο εξελισσόταν ο ελληνικός αγώνας για την ανεξαρτησία, με τις στρατιωτικές αποτυχίες, την έλλειψη πόρων, τις τεράστιες απώλειες, το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, την ισχύ του αντιπάλου, ότι το 1830, μόλις 9 χρόνια μετά, θα δημιουργόταν ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Συνειρμικά σχεδόν, και παρακολουθώντας την ανάλυση του συγγραφέα, εντόπιζα τις αναλογίες ανάμεσα στην ιταλική και την ελληνική περίπτωση. Αναλογίες που οφείλονται οπωσδήποτε στο γεγονός ότι και οι δύο ανήκουν, οι δύο περιπτώσεις, ανήκουν στην ίδια ιστορική μετάβαση του 19ου αιώνα. Χωρίς να υποτιμώ τις διαφορές, τις οποίες πολύ συνοπτικά θα αναφέρω στη συνέχεια, θα ήθελα να παριθμίσω, αλλά προφανώς όχι να αναλύσω, τις ομοιότητες που παρατήρησα. Πρώτον, ξεκινώ από τη διαπίστωση που ήδη έκανα, δηλαδή το αβέβαιο της έκβασης και τη δύσκολη πορεία που και τα δύο κινήματα ακολούθησαν με αμφιθυμίες, κλειδονισμούς και εσωτερικές συγκρούσεις. Στην ελληνική περίπτωση, οι συγκρούσεις πήραν τη μορφή ενός αιματηρού εμφυλίου πολέμου. Ήταν μία mission impossible, όπως είπε και ο Μπάντι. Δεύτερον, ο καταλυτικός ρόλος της Γαλλικής Επανάστασης. Και στις δύο περιπτώσεις, είτε ως πρότυπο μίμησης, είτε ως πόλος αντίδρασης. Πάντως, ήταν η Γαλλική Επανάσταση. Εκεί. Και για τους δύο. Τρίτον, ο σημαντικός ρόλος της Διασποράς. Φόσκολο, Κοραής. Πολύ συνοπτικά και μπορείτε να κάνετε κι εσείς τις συνδέσεις που σκέφτεστε. Τέταρτον, ήταν μια πραγματική επανάσταση και στις δύο περιπτώσεις. Γιατί ανέτρεψε ριζικά την προϋπάρχουσα κατάσταση και δημιούργησε μια νέα θεμελιωδώς διαφορετική. Και στις δύο περιπτώσεις. Πέμπτον, θεμέλιο του έθνους θεωρήθηκαν η θρησκεία αφενός, δηλαδή η κοινή θρησκευτική πίστη, ο καθολικισμός στη μια περίπτωση, η ορθοδοξία στην άλλη και η γλώσσα. Η επιβίωση της γλώσσας, μάλιστα, προβλήθηκε ως κατεξοχήν αποδεικτικό στοιχείο της συνέχειας του έθνους, παρά τις διαλέκτους που κυριαρχούσαν τόσο στην Ιταλική όσο και στην Ελληνική Χερσόνησο. Θυμίζω εδώ τη Βαβυλωνία του Βυζάντιου. Έκτον, κεντρική θέση στην αφήγηση περί έθνους κατέχει η Θεία Πρόνοια, ο Θεός.
Αυτό ανεβρίσκεται και στην ιταλική εικονογραφία των ηρώων του Ρισορτζιμέντο, που αναλύει ο Μπάντι, αλλά και στην αντίστοιχη ελληνική ζωγραφική. Θυμίζω τους πίνακες, για παράδειγμα, του Θεόδωρου Βριζάκη, με εξέχον παράδειγμα, η Πατρίς Ευγνωμονούσα ή η Υπερπατρίδος το Παν. Έβδομον, παρεμφερούς χαρακτήρα είναι η μεταφορά ιερότητας στο έθνος και η συγκρότηση ενός μαρτυρολογίου της πατρίδας, όπου προβάλλεται η θυσία των εθνικών ηρώων. Μίλησε γι' αυτό πριν και ο Δημήτρης Αρβανιτάκης. Όγδον, το κυρίαρχο εθνικό αφήγημα και στις δύο περιπτώσεις βασίζεται στην τελεολογία του εθνικού χρόνου. Δηλαδή ότι το έθνος είναι η δημιουργία του κράτους είναι τελεολογικά το αποτέλεσμα μιας μακραίωνης πορείας ενός έθνους που διεκδικεί ακριβώς την κρατική υπόσταση. Και τέλος, και για μένα το σημαντικότερο, είναι οι ίδιες οι λέξεις. Παλιγγενεσία. Ρισορτζιμέντο. Εδώ οι ομοιότητες είναι εντυπωσιακές. Γιατί η ελληνική περίπτωση εξ αρχής, δηλαδή η μνήμη της όπως διαμορφώνεται αμέσως μετά τη δημιουργία του κράτους, είναι δύο οι όροι, αγών και παλιγγενεσία. Επρόκειτο για ένα γεγονός του οποίου, όταν ξέσπασε ο αγώνας για την ανεξαρτησία επανάσταση, ήταν ένα γεγονός του οποίου η αποδοχή ή η απόρριψη από ένα εξορισμού διεισμενές περιβάλλον εξαρτώνταν από τις λέξεις που θα διάλεγαν. Και προφανώς, για τους συντηρητικούς της Ευρώπης, η λέξη «revolution» παρέπεμπε στη Γαλλική Επανάσταση και επομένως είχε ισχυρές αρνητικές συνδηλώσεις. Έλληνες λόγοι, όπως ο Κωνσταντίνος Πολυχρονιάδης, συμβουλεύουν να αποφεύγεται οποιαδήποτε αναφορά στον όρο «revolution» για να μην δημιουργούνται ταυτίσεις με τη Γαλλική Επανάσταση, τον καρμποναρισμό και το δημοκρατικό πολίτευμα. Η παλιγγενεσία, λοιπόν, που επιλέχθηκε για να δηλώσει τον αγώνα για την ανεξαρτησία, παρέπεμπε στην εικόνα ενός έθνους που αναγεννήθηκε, όπως ο Φίνικας από τις τάχτες του. Θυμίζω εδώ ότι ο Καποδίστριας επέλεξε τον Φίνικα ως επίσημο κρατικό έμβλημα, παραπέμποντας ακριβώς σε αυτή την ιδέα της αναγέννησης και παλιγγενεσίας. Οι θρησκευτικές αλληγορίες και συνειρμοί είναι προφανείς, παραπέμπει στην χριστιανική αλληγορία της Ανάστασης, υιοθετείται από το εκοσμικευμένο λεξιλόγιο του εθνικισμού για την αναπαράσταση της εθνικής συνέχειας, αντικοθιστώντας την ομοτέλεια της χριστιανικής κοσμοθεωρίας με εκείνη της ανθρώπινης ιστορίας. Η μεταφορική χρήση της αναγέννησης ξεκίνησε την εποχή της Επανάστασης, της Ελληνικής Επανάστασης και τροφοδοτήθηκε από ρητορικά και εικονιστικά μοτίβα που παρέπεμπαν τότε στη σύγκριση αρχαίας και νέας Ελλάδας, τα οποία όμως κυκλοφορούσαν και πολλές δεκαετίες νωρίτερα. Όταν γιορτάζεται η εκατονταετηρίδα της Ελληνικής Επανάστασης το 1930, είναι η παλιγγενεσία η κεντρική έννοια που οργανώνει όλο το συμβολικό λεξιλόγιο των εορτασμών και όχι επανάσταση. Αλλά εδώ έχει ενδιαφέρον ότι τι εννοούν οι οργανωτές των εορτασμών της του 1930 ως παλιγγενεσία. Δεν εννοούν μόνο την ελληνική επανάσταση. Εννοούν ολόκληρη την εποχή, ολόκληρη την ιστορική περίοδο που ξεκινάει με την εξέγερση του 1821 και φτάνει στο 1930 περιλαμβάνοντας όλους τους τομείς. Τον πολιτικό, τον πολιτισμικό, τον κοινωνικό, τον οικονομικό, την παιδεία κτλ. Οι ομοιότητες, βέβαια, οφείλονται στον παραδόξως διεθνικό χαρακτήρα του εθνικισμού και του έθνους. Δηλαδή, στα κοινά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα εθνικιστικά κινήματα του 19ου αιώνα, όπως ήταν και το ιταλικό και το ελληνικό. Οι ομοιότητες έγκυται στο λεξιλόγιο και στο αφήγημα, λεκτικό και εικονιστικό, του έθνους, μάλλον παρά σε άλλα στοιχεία, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτισμικά των κινημάτων. Μπορεί δηλαδή λίγο να παραπλανηθούμε εδώ, αν μείνουμε μόνο στην ανάλυση των συμβόλων και του λεξιλογίου και να θεωρήσουμε ότι είναι περισσότερες οι ομοιότητες από τις διαφορές, γιατί παραγνωρίζουμε τον κοινωνικό, τον οικονομικό, τον πολιτικό και τον πολιτισμικό παράγοντα. Η ανάλυση του λόγου του εθνικισμού είναι παραπλανητική, γιατί είναι διεθνική. Οι διαφορές, λοιπόν, που εντοπίζουμε είναι ακριβώς σε αυτούς τους τομείς, δηλαδή δεν μπορώ βέβαια να τους
αναλύσω, είναι και μια ολόκληρη μελέτη θα μπορούσε να είναι αυτή, είναι οι διαφορετικές ιστορικές εμπειρίες. Πολλά ιταλικά κράτη απέναντι σε έναν ελληνοορθόδοξο πληθυσμό διάσπαρτο μέσα σε μια πολυεθνική αυτοκρατορία, η κοινωνική διαστρωμάτωση που συνδέεται με το προηγούμενο και ένα εθνικό σχέδιο που είναι ενοποίηση στην περίπτωση της Ιταλίας, απόσχηση στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία απόσχηση μετά τη δημιουργία του κράτους, με τη μεγάλη ιδέα, μετασχηματίζεται σε επεκτατικό εθνικισμό. Αλλάζει μορφή ο ελληνικός εθνικισμός μετά τη δημιουργία του κράτους. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανάγνωση αυτού του βιβλίου όχι απλώς αφορά τον Έλληνα αναγνώστη, θα έλεγα, αλλά μπορεί να του φωτίσει με τελείως άλλη οπτική την ανάγνωση της ελληνικής περίπτωσης και να αντιληφθούμε την ευρωπαϊκότητα και του ιταλικού και του ελληνικού εθνικισμού. Αλλά εδώ θα σταματήσω και σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε την κυρία Κουλούρη για αυτή την πλούσια ανάλυση και παραστατική ανάγνωση του βιβλίου που μας έφερε κοντά και στα ελληνικά ζητήματα. Ένα-δύο σημεία μόνο πολύ σύντομα από αυτά που έθιξε, πάνω σε αυτά που έθιξε. Το ένα είναι το θέμα της παλιγενεσίας. Πράγματι είναι ένα ζήτημα στην ελληνική ιστοριογραφία, τι ακριβώς αφορά, ποια είναι η διάρκεια του, πόσο στιγμιαία, πόσο όχι είναι αυτή. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει, πιστεύω, θα πρέπει να πάει προς τα πίσω η έννοια της παλιγενεσίας. Ο Σπύρος Ασδραχάς έλεγε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα ορλοφικά και στην ελληνική επανάσταση, μα είναι η γέννηση του έθνους εντωμεταξύ. Θέλω να πω ότι ίσως πρέπει να σκεφτούμε την παλιγενεσία πριν από την επανάσταση σαν ένα είδος αγωγής των ανθρώπων στο έθνος. Και ένα δεύτερο, ανέφερε στο τέλος της ομιλίας της κυρία Κουλούρη το θέμα του ιταλικού παραδείγματος, είναι η συγκρότηση των τοπικών λαών στη διαδρομή, στον ορίζοντα του έθνους. Στη δική μας είναι, περίπτωση είναι η απόσχηση, αλλά όχι μόνο η απόσχηση από την αυτοκρατορία. Θεωρώ ότι έχει προηγηθεί μια άλλη απόσχηση, που είναι η απόσχηση του νεωτερικού έθνους των Γρεκών από το έθνος, από το γένος των Ρωμιών. Είναι ομοιότητες, αναλογίες, διαφορές, είναι πάντως πράγματα για τα οποία πρέπει να σκεφτούμε. Για τον εθνικισμό και όχι για τη δημιουργία του έθνους. Θα ακούσουμε τον κύριο Λιάκο να μας αναπτύξει την οπτική του για αυτό το βιβλίο. Πρώτα να σας ευχαριστήσω και τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις της Κρήτης και το Μουσείο Μπενάκη και το Δημήτρη Ερμενιδάκη για την τιμή που μου έκανε να παρευρεθώ σε αυτή την παρουσίαση του βιβλίου του Μπάντι. Και θέλω να θυμηθώ εδώ τον Άγγελο Δελιβοριά, βέβαια, γιατί όταν είχα αρχίσει να ερευνώ και να γράφω την Ιταλική Ενοποίηση και τη Μεγάλη Ιδέα, είχα ερευνήσει και στο αρχείο, στο ιστορικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη, και αρκετά από τα ευρήματα σε αυτό το βιβλίο προέρχονται από αυτό το αρχείο. Και με τον Άγγελο είχαμε μία κουβέντα, συγκλήσεις και αποκλήσεις βέβαια, καμιά φορά και ζωηρές αποκλήσεις. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει τον θυμάμαι πάντοτε με αγάπη και νοσταλγία. Θα προσπαθήσω, αυτό που θέλω να πω για αυτό το, μάλλον η δική μου η συνεισφορά σε αυτή τη συζήτηση είναι στο τι καινούριο φέρνει το βιβλίο του Μπάντι και στη μελέτη του Ριζορτζιμέντο αλλά και στη μελέτη του εθνικισμού γενικότερα. Και αυτό θέλω να το κάνω ιστορικοποιώντας κατά κάποιο τρόπο το βιβλίο αυτό, δηλαδή βλέποντας τη στιγμή, τι υπήρχε πριν, τι υπήρχε μετά από την εμφάνισή του. Εγώ πήγα στην Ιταλία στη δεκαετία του 70 και εκεί άρχισα να μελετάω το Ριζορτζιμέντο. Είχα την τύχη να έχω καθηγήτρια την Εμιλία Μορέλη. Και βέβαια το υποχρεωτικό πέρασμα στην Ιταλία ήταν από το μουσείο του, από το αρχείο του Ριζορτζιμέντο. Το αρχείο του Ριζορτζιμέντο βρίσκεται σε εκείνο το μεγάλο κτίριο που όλοι σας είμαι σίγουρος το έχετε δει, στο Αλτάρε di Patria,
επάνω στον τελευταίο όροφο, στον 8ο όροφο. Εκεί υπάρχει το μεγάλο αρχείο. Λοιπόν, εκεί διευθυντής ήταν ο Γκισαλμπέρτη, ο οποίος ήταν ο Αλμπέρτο Γκισαλμπέρτη, ο οποίος ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή, ήταν ο πατριάρχης κατά κάποιο τρόπο των σπουδών για το Ριζορτζιμέντο. Και προς τιμήν του τότε είχε εκδοθεί μια τεράστια βιβλιογραφία του Ριζορτζιμέντο από 5 έτσι, μεγέθης τόμους, στην οποία υπήρχε πλήρης βιβλιογραφία κατά κάποιο τρόπο κάθε φυλαδίου το οποίο είχε βγει για το Ριζορτζιμέντο. Αυτή η βιβλιογραφία είναι χαρακτηριστική της αντίληψης που επικρατούσε τότε στην Ιταλία για το Ριζορτζιμέντο. Καταρχάς το Ριζορτζιμέντο, η Παλιγενεσία όπως λέμε, οριζόταν ως μία περίοδος από τον διαφωτισμό έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, περιλαμβάνοντας δηλαδή πάνω από έναν αιώνα και περιλαμβάνοντας και τις επαναστάσεις του 1800 ή τις εξεγέρσεις του 20-20, τους Ναπολεοντίους πολέμους, τις δημοκρατικές επαναστάσεις, 1830 τις εξεγέρσεις, 1848 τις επαναστάσεις και αργότερα τις επαναστάσεις τολικής ενοποίησης και τον ιταλικό αλυτρωτισμό. Και η έννοια του αλυτρωτισμού που λέμε στα ελληνικά είναι μετάφραση από το ιταλικό έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό ήταν το ένα ως προς την έκταση. Ενώ μου έκανε εντύπωση ότι στην Ελλάδα το αντίστοιχο δεν είχαμε δημιουργήσει ακόμη και δεν έχουμε δημιουργήσει ακόμη μια παρόμοια έννοια η οποία αγκαλιάζει μια μεγάλη περίοδο, ένα χρονονίμιο θα λέγαμε αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Εμείς μέναμε στην Επανάσταση, Επανάσταση ως δεκαετία, αλλά και η Επανάσταση ως ένας χρονότοπος κατά κάποιο τρόπο, ασαφής λίγο πολύ, με τα πριν και τα μετά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό εκείνης της προσέγγισης για το Ριζορτζιμέντο, και το οποίο αποτυπώνεται πάρα πολύ ωραία σε αυτή τη βιβλιογραφία, είναι η πολιτική αντίληψη του Ριζορτζιμέντο. Δηλαδή το Ριζορτζιμέντο θεωρούνταν κατεξοχήν ως το αποτέλεσμα του ανταγωνισμού και της συνέργειας των πολιτικών δυνάμεων, των βασικών πολιτικών δυνάμεων της Ιταλίας. Η παπική, η εκκλησία και η αριστοκρατία, η μοναρχική, η μοντεράτη, η μετριοπαθής και η δημοκρατική. Και μάλιστα σε αυτό τον τόμο, επειδή η δεκαετία του 70 ήταν και λίγο η δεκαετία του κομπρομέσο στόρικο στην Ιταλία, είχαν κληθεί να γράψουν ιστορικοί από όλες τις φάσεις του πολιτικού ρεύματος της Ιταλίας. Δηλαδή και δημοκρατικοί ιστορικοί και συντηρητικοί, και ο καθένας έπιανε από μία ιδιαίτερη πλευρά και την ανέπτυσε, αλλά όλο αυτό μέσα σε αυτή την μεγάλη ενότητα ότι εκείνο το οποίο κυριαρχεί είναι η πολιτική ιστορία και το Ριζορτζιμέντο κατεξοχήν ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής ιστορίας. Αυτό μου έκανε εντύπωση τότε, γιατί στην Ελλάδα η ιστορία των κομμάτων και η ιστορία της πολιτικής ήταν λίγο πολύ η σκοτεινή πλευρά της εθνικής ιστορίας. Τα κόμματα δηλαδή περιγράφονταν ως αρνητικά στοιχεία αυτής της ιστορίας. Ενώ σε αυτή την ιστορία στην Ιταλία ήταν το ίδιο το Ριζορτζιμέντο αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ιστορίας. Ωραία. Λοιπόν, στην δεκαετία τώρα, την επόμενη δεκαετία, στη δεκαετία του 80, τα πράγματα ως προς την μελέτη του εθνικισμού άρχισαν να αλλάζουν. Είναι μελέτη δηλαδή των εθνικών κινημάτων και τα λοιπά. Τον εθνικισμό δεν το χρησιμοποιώ τη λέξη απλώς ως η κακή λέξη εθνικιστές, αλλά ως γενικά nationalism που λέμε, ας πούμε, εθνικά κινήματα και τα λοιπά. Το 1983 βγαίνουν την ίδια χρονιά τρία χαρακτηριστικά βιβλία. Είναι το βιβλίο του Benedict Anderson,
οι φαντασιακές κοινότητες, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Το βιβλίο του Έρνεστ Γκέλνερ για τον εθνικισμό, και αυτό έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Και το βιβλίο του Έρικ Χόσμπαουμ, η επινόηση των παραδόσεων. 1983 είναι η χρονιά που υποβάλλω τη διδακτορική μου διατριβή, η Ιταλική Ένωση στη Μεγάλη Ιδέα, βγαίνει το επόμενο χρόνο από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Πήγαινε, ερχόμουν στην Ιταλία, σε συνέδρια κτλ. Και προσπαθούσα να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες αλλαγές θα συμβούν στην μελέτη του εθνικού κινήματος μετά από αυτά τα βιβλία, τα οποία κατά κάποιο τρόπο σήμαιναν μια αλλαγή παραδείγματος. Δεν είχαμε καταλάβει ακόμη με τόσο σαφήνεια, όσο καταλάβαμε στη δεκαετία του 90, ότι ήταν μια αλλαγή παραδείγματος, όπως μπορούσαμε να καταλάβουμε. Εκείνη την εποχή στην Ιταλία είχαν μεταφραστεί βέβαια και κουβεντιάζονταν ανάμεσα στους ερευνητές πάρα πολύ το βιβλίο του Γκέωργ Μος, «Η εθνικοποίηση των μαζών», το οποίο κατά κάποιο τρόπο έφερνε την εθνικοποίηση των μαζών την μελετούσε μέσα από τις τελετουργίες, μέσα από τη μίμηση της θρησκείας, μέσα από τη μίμηση, δηλαδή μια σειρά από ζητημάτων τα οποία είχαν να κάνουν πρώτον με πολιτισμικές εικόνες και όχι πολιτικές μόνο, πολιτισμικές, και δεύτερον είχαν να κάνουν όχι μόνο με τις κορυφές και τα στελέχη, αλλά με τις μάζες, πώς οι μάζες προσχώρησαν στο ριζορτσιμέντο. Και βέβαια τότε θυμάμαι ότι κουβεντιάζαμε μαζί με το βιβλίο του Γκέωργ Μόσε, το βιβλίο του Ιάκωβ Τάλμον. Το βιβλίο ήταν λίγο νωρίτερα γραμμένο, στη δεκαετία του 50, του 60, αλλά τότε είχε βγει στην Ιταλία, το οποίο ήταν... Ο Ιταλικός τίτλος ήταν «Le origine della democrazia totalitaria», δηλαδή οι ρίζες, η προέλευση της, προσέξτε, ολοκληρωτικής δημοκρατίας. Φαίνεται περίεργος ο όρος. Αλλά αυτό που έλεγε ο Τάλμον ήταν ότι, εντάξει, η δημοκρατία δεν είναι μόνο αυτά που λέμε ο Ματσίνη και τούτα κτλ. Αλλά ενέχει μία ιδεολογία η οποία έχει μία δυναμική ολοκληρωτική. Και βέβαια αυτό η ανάλυση ήταν και για τον Ρουσό και τα λοιπά. Και βέβαια και τα χρόνια με τους Ιταλούς φίλους μου κουβεντιάζαμε για το Ματσίνη και για όλα αυτά τα δημοκρατικά κινήματα το χαρακτήρα αυτό τον ολοκληρωτικό. Τότε έσκασε και ήταν νομίζω το πρώτο βιβλίο και ίσως και ο Μπάντι θα μας το πει αυτό, του Σίλβιο Λανάρο, «Nazione e lavoro», «Saggio sulla cultura borghese in Italia». Ο Σίλβιο Λανάρο ήταν καθηγητής στην Πάδοβα και το τίτλος του βιβλίου του είναι «Έθνος και εργασία, ένα δοκίμιο για την αστική κουλτούρα στην Ιταλία», 1870-1925. Και εδώ έχουμε ίσως την πρώτη, όσο μπορώ να ξέρω, προσέγγιση πια του φαινομένου του εθνικισμού, όχι μόνο ως προς τις ρίζες, αλλά κυρίως ως προς τη δημιουργία μιας ιδεολογίας και κυρίως μιας κουλτούρας η οποία διαχέεται στις μάζες και τις εθνικοποιεί, τους μεταδίδει δηλαδή την εθνική συνείδηση. Λοιπόν, έκτοτε, στο βαθμό που μπορούσα να παρακολουθώ τα ιταλικά πράγματα, δεν είχαμε πάρα πολύ σημαντικές δουλειές προς αυτή την κατεύθυνση, δουλειές που να αλλάζουν το παράδειγμα. Βέβαια, και αυτό ήταν μια σκέψη που την είχα και τότε, η εμφάνιση της Λέγκα Νόρντ, της Λίγας του Βορρά, και οι αποσχιστικές τάσεις με τις οποίες εμφανιζόταν η άκρα δεξιά, η απόσχιση δηλαδή του πλούσιου Βορρά από τον φτωχό Νότο, και όλη αυτή η συζήτηση την οποία είχε προκαλέσει η Λέγκα Νόρντ με ανιστόρητες ανοησίες, δηλαδή μύθους κτλ. Ας πούμε, είχαν προκαλέσει ένα μούδιασμα. Πώς εμείς θα πάμε να αποδομήσουμε το έθνος τη στιγμή που
Είναι η άκρα δεξιά η οποία προσπαθεί να το αποδομήσει. Θα έλεγα ότι η δημοκρατική κουλτούρα στην Ιταλία, στο βαθμό που μπορώ να την γνωρίζω μέσα από τις μέσα από τους φίλους μου, τις επισκέψεις, τα διαβάσματά μου, δεν ήταν υπέρ μιας αποδόμησης του έθνους εκείνη την εποχή. Αντίθετα στην Ελλάδα, με τη Χριστίνα λέμε καμιά φορά ότι είμαστε βετεράνοι των πολέμων της ιστορίας. Η δεκαετία του 90 σήμαινε μια ανάπτυξη του εθνικισμού γύρω από το μακεδονικό ζήτημα. Ήταν τα χρόνια του Χριστόδουλου, ήταν τα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, μιας αναζωπήρωσης του εθνικισμού. Και με αυτή την έννοια οι Έλληνες ιστορικοί το είχαν πει, προφανώς, ας πούμε, είχαν και μία... ήξεραν ότι αλλάζει το παράδειγμα της αλλαγής του εθνικισμού σε διεθνή κλίμακα, ακριβώς προσανατολίστηκαν σε εργασίες και βιβλία με τα οποία αποδομούσαν την έννοια του ελληνικού του εθνικισμού. Όχι, δεν είναι το έθνος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τα λοιπά. Το έθνος είναι ένα νεωτερικό φαινόμενο και τα λοιπά. Ίσως κάποιοι θα μπορεί να θυμάστε την διαμάχη την οποία, τη δική μου τη διαμάχη με τον Νάσο Βαγενά στο Βήμα, που έγραφε ένας τη μια εβδομάδα, έγραφε ο άλλος και αυξάνονταν και οι πωλήσεις του Βήματος, δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω ότι στην Ελλάδα αναπτύχθηκε μία αποδομητική σοβαρή ιστοριογραφία και μπορούμε εδώ να πούμε πάρα πολλές, να μιλήσουμε για πάρα πολλές δουλειές. Η Χριστίνα η Κουλούρη είναι κεντρική σε αυτή την, σε αυτή την ομάδα των ιστορικών οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο έθεσαν υποκριτική τις βασικές έννοιες, τα βασικά στερεότυπα του έθνους. Στην Ιταλία έπρεπε να περιμένουμε το 2000 να βγει το βιβλίο του Μπάντι, «La Nazione del Risorgimento», για να πούμε ότι με αυτό το βιβλίο αλλάζει παράδειγμα η μελέτη του Risorgimento και στην ίδια την Ιταλία. Τι κάνει ο Μπάντι σε αυτό το βιβλίο? Σε αυτό το βιβλίο μελετάει τις βαθιές εικόνες οι οποίες δημιούργησαν την ταύτιση με το έθνος κατά τη διάρκεια του Ριζορτζιμέντο, από τους συγγραφείς, τους πολιτικούς, τους ποιητές και όλους αυτούς οι οποίοι έγραψαν στο Ριζορτζιμέντο. Οι άνθρωποι του Ριζορτζιμέντο, δηλαδή, δημιούργησαν ένα λόγο, ο οποίος δεν ήταν ο πολιτικός λόγος μόνο του Καβούρ και οι επιστολές που έκανε με τον Γαριβάλδη, αλλά έναν πολιτικό λόγο σε λογοτεχνικά έργα, σε διακηρύξεις κτλ., το οποίο δημιουργούσε ταυτίσεις. Την αφηρημένη έννοια του έθνους την έκανε χειροπιαστή. Πώς την έκανε χειροπιαστή? Και όχι μόνο την έκανε χειροπιαστή, δημιουργούσε και συναισθηματική ταύτιση. Ξεχνάμε τη συναισθηματική ταύτιση. Στα ζητήματα του εθνικισμού η συναισθηματική ταύτιση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Χωρίς συναισθηματική ταύτιση όλα τα άλλα είναι απόμακρα. Η έννοια της συγγένειας. Το έθνος είναι μια οικογένεια. Συγγένεια. Είμαστε αδέρφια και ούτω καθεξής. Καταγωγή, οριζόντια, κάθετη κτλ. Η έννοια της συγγένειας. Το ένα. Το δεύτερο είναι η έννοια της αγιότητας, η έννοια της ιερότητας, του μαρτυρίου. Το έθνος, επομένως, δημιουργείται στα πρότυπα της θρησκείας. Και στη θέση του Χριστού που θυσιάζεται, μπαίνουν οι πατριώτες που θυσιάζονται. Δημιουργεί την χριστιανική αγάπη. Τα χριστιανικά στερεότυπα είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι πάρα πολύ ζωηρά. Και μέσα σε αυτό το πρότυπο και βέβαια σε αυτό το καθολικό πρότυπο επίσης δημιουργείται αυτή η δεύτερη βαθιά εικόνα. Και η τρίτη βαθιά εικόνα που δημιουργεί το Ριζορτζιμέντο είναι η έννοια της τιμής. Της τιμής. Εδώ έχεις και μια βέβαια
διάσταση η οποία έχει να κάνει μια έμφυλη διάσταση, έτσι. Είναι η γυναίκα η οποία διακινδυνεύει η τιμή της και προκειμένου να χάσει τη τιμή της σκοτώνεται, ή οι άντρες είναι, πρέπει να υπερασπίσουν την τιμή των γυναικών μέσα και να δώσουν και τη ζωή τους κτλ. Θυμίζω τα αντίστοιχα στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη το Ζάλογο, οι γυναίκες που πέφτουν στην Άουσα για να μην ατιμαστούν από τους Τούρκους κτλ. Μέσα σε αυτά υπάρχουν. Το ζήτημα των μαρτύρων, βέβαια, στην Ελλάδα είναι κάπως διαφορετικό. Οι νεομάρτυρες ανήκουν περισσότερο στην εκκλησιαστική παρά στην εθνική κουλτούρα. Εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτές οι βαθιές εικόνες είναι που αναπτύσσει ο Μπάντι στο βιβλίο του και με αυτόν τον τρόπο αναλύει τον εθνικισμό, αυτή την ιδεολογία την αναλύει μέσα από αυτές τις βαθιές εικόνες και επηρεάζει τώρα και μια σειρά από άλλες μελέτες που αφορούν άλλα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, η έννοια του φιλελληνισμού και των εθελοντών έχει επηρεαστεί βαθιά από τις θεωρίες του Μπάντι και από εκεί και πέρα και ο Ζιλ Πεκού και όλοι όσοι έγραψαν για το φιλελληνισμό και για τους εθελοντές τους αντιμετώπισαν όχι τόσο με μια κριτική διάθεση όσο ως κινήματα φιλελεύθερα, αγαπητικά ανθρώπων οι οποίοι θέλησαν να δώσουν και ούτω καθεξής. Νομίζω δηλαδή ότι ο Μπάντι, και εδώ είναι και η συζήτηση ίσως που πρέπει να ανοίξουμε, μέσα από το βιβλίο αυτό επιχείρησε μία κριτική του ιταλικού εθνικισμού, αλλά μία κριτική του ιταλικού εθνικισμού η οποία δεν ήταν η καταλυτική, δεν ήταν ο Χόμπσμπαουμ που έλεγε για επινόηση των παραδόσεων, δεν ήταν ο Μπένεντικτ Άντερσον ο οποίος μίλησε για φαντασιακές κοινότητες ακριβώς του έντυπου καπιταλισμού, αλλά ήταν αυτός ο οποίος μίλησε για το πώς συγκροτούνται αυτές οι έννοιες του Ριζορτζιμέντο γύρω από την οικογένεια, γύρω από τη θρησκεία, γύρω από έννοιες τις οποίες όλοι τις ξέρουμε και τις έχουμε ζήσει και έχουμε και την εμπειρία, γιατί όλοι έχουμε διαβάσει, είστε σε σχολικά βιβλία και περισσότερο οι ίδιοι οι Ιταλοί έχουν περάσει δηλαδή από τον Ντε Αμίτζης και από τον Μαντσόνι και όλη αυτή τη φιλολογία η οποία φέρνει αυτή την ανάλυση του εθνικισμού. Επομένως, νομίζω ότι το βιβλίο του ήταν, δημιούργησε μία τομή, άλλαξε το παράδειγμα στην μελέτη του Ριζορτζιμέντο και νομίζω ότι αυτό είχε αναγνωριστεί άλλωστε και όταν γιορτάστηκαν τα 150 χρόνια από την ενοποίηση της Ιταλίας. Οπότε μια σειρά από άρθρα και μελέτες όπως της Λούσι Ράιαλ, επίσης του Μαουρίτσιο Ιζαμπέλα, τόνισαν ακριβώς αυτή την αλλαγή στην ιστορία του Ιταλικού Ριζορτζιμέντο. Βλέποντας την αγγλική έκδοση του βιβλίου του 2000, έχει ο Μπάντι έναν πρόλογο. Σε αυτό τον πρόλογο μιλάει και για την άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ιταλία σήμερα και το πώς και αυτή βασίζεται γύρω σε βαθιές εικόνες. Εντάξει, αλλά φοβάμαι ότι η σύγχρονη άκρα δεξιά δεν χρησιμοποιεί τόσο τις βαθιές εικόνες εκείνης της εποχής, δηλαδή του 19ου αιώνα του Ριζορτζιμέντο. Άλλωστε, ανάμεσα στον εθνικισμό, στα εθνικά κινήματα του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, προχωρημένου πρώτου μισού του 19ου αιώνα, και του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου, υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, στην πρώτη φάση θέλουμε το έθνος γιατί θέλουμε την ελευθερία του έθνους γιατί θέλουμε και την ελευθερία όλων των άλλων εθνών. Έχει ένα βασικό ανθρωπιστικό και διεθνιστικό νόημα.
όσο πλησιάζουμε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, η έννοια του εθνικισμού γίνεται σοβινιστική. Γίνεται δηλαδή αποκλειστική και στην Ιταλία και στην Γαλλία και στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Μάλιστα, ένα πολύ ωραίο σημείο τομής είναι ο πόλεμος, ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, όπου ήρθαν μαζικά Ιταλοί εθελοντές και ήρθαν και Γαριβαλδινοί και Ανορχικοί και Σοσιαλιστές και τα λοιπά. Και ξέρετε ποιος τους δεξιώθηκε αυτούς εδώ στην Ελλάδα? Ο Ιωάννης Μεταξάς. Καταλάβατε? Και εκεί σε αυτή την περίοδο και στην κουβέντα που γίνεται, στη συζήτηση που γίνεται και στα ιταλικά περιοδικά και στα απομνημονεύματα όλων αυτών των εθελοντών, βλέπει κανείς αυτές τις δύο φάσεις του εθνικισμού, την φιλελεύθερη έτσι, και διεθνική, και την περισσότερο επικεντρωμένη στην κατήσχηση του έθνους, να συγκρούονται αλλά και να συνυπάρχουν βέβαια. Λοιπόν, με αυτά θα ήθελα να ολοκληρώσω όσα ήθελα να πω και να ακούσουμε βέβαια το συγγραφέα, φαντάζομαι. Ευχαριστούμε τον κύριο Λιάκο για αυτή την περιήγηση, την ανάλυση και της ιστοριογραφικής πορείας στην Ιταλία μέχρι τον Μπάντι και την τοποθέτηση του βιβλίου στο ιστοριογραφικό και πολιτικό περιβάλλον. Τον ευχαριστούμε ξανά, ευχαριστούμε και τους δύο μιλητές και θα ακούσουμε προφανώς τώρα τον συγγραφέα, τον κύριο Αλμπέρτο Μάριο Μπάντι. Okay. So again, thank you very much. I'm so grateful to Dimitris Arvanitakis and to Kriti University Press for the translation of the book. I'm grateful to Professor Kulouri and Professor Liakos for the participation to this presentation. I'm participating to a sort of a feast. I'm so happy for this translation, but this is also a cultural and scientific meeting, and many interesting observations have been put forward by Vanitakis, Kulouri, and Liakos, who have given a clear picture of my book, of the main features of the book. And I have found really brilliant the contextualization that Liakos has given of my book, describing the historiographical framework where to locate my work. Surely, I have had a long dialogue with Anderson and Gellner and Hobsbawm and George Mosse and Silvio Lanaro too. And it's true that in the 80s and 90s, the methodological framework of analysis of the nationalism has changed. And I have tried to change the perspective of analysis of the Risorgimento movement. Obviously, my book is an overview of the political events which lead to the building of a unified Italian state. So I give the dates, the names, the events, all the stuff which is useful to understand the political process which lead to the building of the Italian state. But at the end, and let's say the core point of my book is to present the Risorgimento movement as a national patriotic movement, trying to describe, as Kulouri has observed, and Alvanitakis too, the main features of the national discourse. What I think is particularly important
is the communicative strength of the national discourse. This is a question which belongs not only to the Italian national discourse in the Risorgimento, but probably it's a feature which belongs to the nationalism as a European phenomenon. And also in this case, Colori has emphasized the convergences between the Greek and Italian national discourse. But let's remain on the point of the communicative strength. National discourse is strong because it's easy. It's easy to understand. Not only is clear to Manzoni or Foscolo or Mazzini or Cavour, it becomes clear also in the mind of a worker in Milan or Pisa or Naples. And it's strong because the concept that have been used for describing what is the Italian nation are easy to understand. It's a family, not exactly your family, a large family, a kinship. And in this way, let's imagine a Mazzinian militant who speaks in a tavern in Livorno with a worker. He says, well, our nation is a family. Not exactly your family, but a larger family. And the worker understands. Then, if it's a family, there are blood ties, which unify us. And with this operation, there is a kind of nationalization of genealogy, which in our view may seem exotic, but which was incredibly important at the beginning of the 19th century. Genealogy was the concept which legitimized the power of kings or the social pretensions of nobility. And the Mazzinian militant, speaking with the workers, says, we too have a genealogy. We too are important. Our blood is Italian, and what is And this is the fundamental nexus. It's easy to understand. You can reject all this discourse, or you can accept all this discourse, but it's easy. As it's easy, the idea of we have the need to protect our women in order to maintain the genealogy in a pure form, in order to maintain our blood pure. It seems an exaggeration to describe the Risorgimento nationalism in this way, but these are the words used by Berchet, by Manzoni, by the nationalist speakers in Italy at the beginning of the 19th century. And this is rather clear to understand. Then there is the relation with religion. At the end, Risorgimento, Palingenesis. Yes, Risorgimento in Italy at the beginning of the 19th century means resurrection, religious resurrection. The idea is to create an intertextual relations between the Christian or Catholic discourse and the new political proposal. Translated
all this operation sounds like this. We are noble, like Jesus, like the saints, like the martyrs. From this point of view, the concept of martyrdom and sacrifice are so important. For this reason, they create a relation, a direct relation with the religious tradition. And everyone in Italy at the beginning of the 19th century understands what martyrdom, sacrifice, resurrection, risorgimento mean. And then there is another side of the communicative strength of the Risorgimento proposal, of the Risorgimento discourse. It is the emotional side, to speak of the reason for protect our wives, our women. I am speaking with their language, to speak of the need to protect our family, our kinship, all these as an emotional strength, which has a wide reception in the Italian society at the beginning of the 19th century, above all within the towns. The countryside is another story, but within the towns, all this discourse as a circulation and a diffusion, which is at the end impressive. So, I arrive to another point which is important in my opinion, that is the dimension of the Risorgimento movement. There is a discussion which is continuously re-emerging in Italy about the dimension of the Risorgimento political movement. There is a long tradition which put the emphasis on the fact that the Risorgimento movement at the end was only Cavour and a small bunch of political leaders around him. I think it's a wrong view. I think that the Risorgimento movement had a large basis. Writing with my friend Paul Ginsburg, the introduction for the book on Risorgimento published by Einaudi, we wrote that the Risorgimento movement was a mass movement. Then we explained no comparison with the 20th century political movements. We wanted to say it's a large movement, many, many people in the towns, a large participation. It's difficult to understand the 1848-49 in Italy without considering the strength of the national discourse and without describing the large popular participation to the political and military events in this case. And again, if we look at the volunteers, the young boys which decide to go to Turin in 1859 in order to fight within the army of the Kingdom of Sardinia, that is Piedmont, against the Austrian army, we are in front of 16,000 young boys which leave Milan, Bologna, Florence, Naples, and with a lot of difficulties are able to go to Turin. It's a large number. I think it's a proof of the strength of the nationalist discourse. And at the end,
I would like also to emphasize the importance of the political aesthetics. The strength of the national discourse depends also on the media platforms which have been used, surely, for circulating the national discourse have been used the political essays, the intervention on the newspapers or on the magazines. Mazzini writes a lot. But we have to stress the importance of the historical novels, of the poetical collections, of the paintings and the engravings. And I think, above all, we have to stress the importance of melodrama, because melodrama could be assisted also by people of the popular classes, people who were not able to read an historical novel with a nationalist orientation. But when you were in the theater in front of a work by Giuseppe Verdi, you can follow the theatrical action and understand the gestures and catch some words of what they were singing. And I think Hernani, 1844, or La Battaglia di Legnano, the Battle of Legnano, 1849, these are works incredibly important in circulating the national ideas. Then there is another thing I would like to stress. I think that nationalist discourse is strong and is resilient. I think that the images, the symbols of the nationalist discourse, as they are built at the beginning of the 19th century, continue to structure nationalist discourse in Italy after 1861, up to 1915, 1918, during the Great War, and also during the fascism. Obviously, I don't want to say that there is a direct connection between the Risorgimento movement and fascism. There is no relation at all. Mazzini's ideas, Cavour's ideas, are completely different from the Mussolini's project. I'm not saying that. From a political point of view, there is no continuity, but there is a continuity from the point of view of the symbolic system which structures the nationalist discourse in Italy. I agree with Liakos when he says that far right now probably uses a different set of symbols, of images representing their national conviction. Surely, for example, Meloni in Italy is quite careful in using the words of nation and patriotism. She insists very much on these values. Yet it's difficult to understand what is at least the Italian nation according to her, or what is an Italian patriot. She is careful because there are risks. She cannot speak of blood ties. There is the risk of the accusation of racism.
and she is very able. She doesn't want to take that risk. But when we listen to people less careful, located on the far right of the political spectrum, for example, a certain General Vannacci in Italy, who has published a book on the Italian identity, which has had an incredible success in the last months, well, he is not all that careful. He speaks overtly of the peculiarities of the being Italian. You have to be white, not of black skin. You have peculiar physiognomic features. You descend from the ancient Romans. Well, when you read this book, it's not to believe, because it's so feeble, the reasoning. Yet he is using exactly the deep figures, the deep images, which structure the Italian nationalist discourse in the period which runs from the beginning of the 19th century up to the fascism. So I'm not all that sure that the speakers of the far rights don't use all this set of symbols. But I understand that all these things should be discussed in longer time, more in deep. And I don't want to be long. I wanted to begin saying I won't be long, which is a danger opening. But I don't want to be long, and I think I said what I would like to emphasize. So thank you very much. Grazie professore, è un peccato non averla con noi, ma la ringraziamo lo stesso per questa lezione profonda, per questa immagine della problematica del suo libro e non solo. Grazie ancora. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Μπάντη για αυτή την παρουσίαση, για την επιμονή στη συζήτηση, για την επικοινωνιακή δύναμη του εθνικού λόγου, για τη σημασία του συναισθήματος, για τους τρόπους διάδοσης, για την πολύ λεπτή διάκριση σημαντική μεταξύ της πόλης και της υπαίθρου σε αυτές τις εποχές, καθώς για το κλείσιμο της συζήτησής του, της παρουσίασής του, καθώς για το κλείσιμο της παρουσίασης σχετικά με τον τρόπο της οργάνωσης του εθνικού λόγου στη διάρκεια του Ριζορτζιμέντο και στη συνέχεια στην περίοδο του φασισμού. Ούτως ή άλλως αυτή η συζήτηση φύγεται στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου για το οποίο μιλάμε απόψε. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλο το μικρόφωνο, παρά μόνο για να ρωτήσω αν κάποιος, κάποια θέλει να ρωτήσει, να πει κάτι. Παρακαλώ. Όσον αφορά τις διαφορές, δηλαδή, των αντιλήψεων του Καβούρ και του Μαντσίνη. Αυτή η ερώτηση απλή, ας πούμε. Δηλαδή... Προς το συγγραφέα, φαντάζομαι. Ναι, εντάξει. Ποιες ομοιότητες, ποιες αναλογίες. There are strong differences from a political point of view. The one is Republican, the other sustained the kingdom. The one is democratic, the other is liberal.
with a moderate view of the participation of people to the political life. So, from a political point of view, they are very, very different. They are the leaders of two sections of the Risorgimento movement. But both share the same view of the Italian nation. It could appear surprising, incredible, but they have the same view. They describe the Italian nation in the same way. A biopolitical view shared both by Mazzini and by Cavour. So I would like to stress this point. Differences from the point of view of the political projects and strong convergences on the idea of what the Italian nation is. Ευχαριστούμε. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Αν δεν υπάρχει, που νομίζω πως όχι, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπάντη που ήταν μαζί μας έστω και διαδικτυακά. Θα ευχαριστήσουμε ξανά την κυρία Κουλούρη και τον κύριο Λιάκο για την παρουσία και την ουσιαστική συμμετοχή τους και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.